Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω για το ίδιο το νομοσχέδιο που θα καταθέσετε που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Έχετε δηλώσει ότι θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση. Ποια είναι τα κύρια σημεία του? Δεν ελπίζω να αναρτηθεί από τη Δευτέρα. Έχει τρία κύρια κεφάλαια. Το ένα είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Το δεύτερο είναι κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τον τύπο, την ελευθερία του τύπου. Και κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν ατομικά δικαιώματα και ποινική προστασία του πολίτη, ανάμεσα στις οποίες οι κυριότερες είναι ορισμένες οι οποίες αφορούν την ρατσιστική συμπεριφορά, όχι τόσο τα εγκλήματα λόγου, διότι νομίζω ότι το ποινικό πλειστάσιο που τα αφορά είναι επαρκές και το ελληνικό και το διεθνές, αλλά αυτά που αφορούν τη συμπεριφορά, και επίσης κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν την διατάραξη των συγκοινωνιών, η οποία πολλές φορές γίνεται εξαιτίας κινητοποιήσεων και άλλων σχετικών εμποδίων, τα οποία τα δημιουργούν κάποιες μαζικές εκδηλώσεις. Ας πάμε λοιπόν την αρχή, δηλαδή καταρχάς για το σύμφωνο συμβίωσης. Μία ένσταση που σας γίνεται είναι γιατί δεν καθιερώνετε τον πολιτικό γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο θα έλυνε κατευθείαν το πρόβλημα, όλα τα προβλήματα, γιατί τα εξίσωνε με τα ετερόφιλα ζευγάρια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η καθιέρωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ένα βήμα το οποίο ελπίζω ότι η ελληνική κοινωνία στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση το βλέπει θετικά και συνενεί. Νομίζω ότι στο μέλλον μπορούμε να δούμε και άλλα βήματα. Απλώς σας ρώτησα αυτό, γιατί διάφοροι λένε ότι δεν το κάνετε λόγω πολιτικού κόστους, μην έρθετε σε σύγκρουση με συντηρητικούς κύκλους και την Εκκλησία. Το θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου, καταλάβατε. Θα σας πω, η απάντηση σε αυτή την εκδοχή είναι απλώς όχι. Όμως, αυτό το οποίο έχει όντως ενδιαφέρον είναι τα νομοθετικά βήματα να γίνονται όταν η στιγμή κοινωνικά είναι όρημη. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι εισαγάγουμε ένα θεσμό τον οποίο ο κόσμος δεν θέλει και αντιδρά σε μεγάλο βαθμό, και στη συνέχεια έχουμε δυσλειτουργία και έχουμε ένα φαινόμενο ανομίας, δηλαδή ο νόμος να λέει κάτι και η κοινωνία να μην το εφαρμόζει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πριν από το καθένα βήμα χρειάζεται μια προεργασία. Προεργασία σημαίνει και από τη δική μας πλευρά μελέτη επαρκής, νομοπαρασκευαστική, και από την άλλη πλευρά διάλογος ανοιχτός, κοινωνικός, προκειμένου να προχωρήσει ένα μέτρο. Εμείς πιστέψαμε ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εισάγεται είναι κάτι το οποίο το θέλει η ελληνική κοινωνία. Και δεν κάνουμε κάτι το οποίο να είναι τόσο ριζοσπαστικό, ώστε τελικώς να βρίσκει αντίθετη την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, θέλω να σας πω και το εξής, ότι η εξίσωση των ομόφυλων με τα ετερόφυλα ζευγάρια σε μία συμβίωση δεν είναι και θέμα το οποίο εξαρτάται μόνο από τη συνένεση του πολίτη, έτσι, εδώ μια τόσο στοιχειώδης ρύθμιση που να επιτρέπει την αρμονική συμβίωση ανθρώπων, ώστε να μην μαλώνουν, να μην έχουν τριβές κτλ., είναι κάτι το οποίο αντανακλάει στα ατομικά δικαιώματα του καθενός και όχι μόνο στην κοινωνική ειρήνη, και επομένως είναι και δικαιωματικό. Όπως δεν τίθεται τα δημοκρατικά δικαιώματα εννοείται υποκρίση, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, να πάμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Τι προβλέπετε για το ασφαλιστικό? Ρωτάω αυτό, δηλαδή η ερώτηση είναι η εξής. Προβλέπετε ότι σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη θανάτου ενός από τους δύο ομόφυλα ζευγάρι, θα πάρει τη σύνταξή του ή θα μπορεί να μπει στο ασφαλιστικό του φορέα όπως συμβαίνει και στα ετερόφυλα ζευγάρια? Ναι, το σύμφωνο τάσει τη Γενική Αρχή, που είναι η αρχή της εξομοίωσης των σχέσεων όσων είναι με σύμφωνο συμβίωσης, με τις σχέσεις όσων είναι σε γάμο για τα σχετικά δικαιώματα, και για τη ρύθμιση λεπτομεριών, επειδή το θέμα είναι πολύπλοκο, θα περιμένει την έκδοση άλλων κανονιστικών πράξεων. Προβλέπει την έκδοση άλλων κανονιστικών πράξεων στις λεπτομέρειες. Θα φαντάζομαι ότι αυτά δεν θα πάνε στις ελληνικές καλένδες, γιατί ξέρετε, ζούμε στην εποχή. Αυτό. Ναι. Ζούμε δυστυχώς ακόμα στην εποχή των μνημονίων και φοβούνται διάφοροι ότι επειδή αυτό θα έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, μήπως αυτό παρεμπευθεί στις ελληνικές καλένδες. Εμάς η δική μας επιθυμία είναι να προχωρήσει γρήγορα και θα κοιτάξουμε να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν προβλέπετε στο νομοσχέδιο η δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών στην υιοθεσία, όπως συμβαίνει και στα ετερόφυλα? Σας είπα
ο λόγος είναι ο ίδιος με αυτό που σας έφερα προηγουμένως. Πιστεύω ότι τα βήματα αυτά που αφορούν θέματα για τα οποία υπάρχει κοινωνικό ενδιαφέρον μεγάλο, πρέπει να γίνουν όταν έχει προηγηθεί ένας κοινωνικός διάλογος και η μελέτη του θέματος σε βάθος. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει. Να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι λεπτό βέβαια, γιατί τώρα με το προσφυγικό κύμα που έρχεται από τις χώρες τις αραβικές, άτομα ΛΟΑΤ, δηλαδή για αυτούς που δεν ξέρουν την ορολογία, λεσβείες, ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικά και τρανσεξουαλικά άτομα που έρχονται για παράδειγμα από το Ιράν ή από το Ιράκ, αντιμετωπίζουν στις χώρες τους διώξεις, οι οποίες είναι από βαριές ποινές μέχρι δυστυχώς και θανατική καταδίκη, ιδιαίτερα τώρα που ανεβαίνει το ISIS, που είναι σχεδόν σίγουρος θάνατος. Αυτό λοιπόν, υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτά τα άτομα να υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ρήτη πρόβλεψη. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει αναλογία. Αν κάποιος κινδυνεύει στη χώρα του να θανατωθεί εξαιτίας της διαφοράς συμπεριφοράς του από τη συμπεριφορά άλλων και μιας διαφοράς μάλιστα που εμπίπτει στο δικαίωμα στη διαφορά, το οποίο αναγνωρίζονται οι διεθνείς χάρτες ατομικών δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μία υποδοχή η οποία είναι ανάλογη εκείνης του ανθρώπου που κινδυνεύει από ένα άλλο είδος θανάτου. Και πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα οι συνθήκες που υπάρχουν έχουν οδηγήσει σε μια υπέρβαση της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες. Δηλαδή, είναι λογικό να θέλει να φύγει από τη χώρα του όχι μόνο αυτός που κινδυνεύει να πεθάνει λόγω πολέμου, αλλά και αυτός που κινδυνεύει να πεθάνει λόγω δίψας. Μπορεί σήμερα να μην έχουμε αυτό ακριβώς το κύμα, μπορεί να το έχουμε όμως αύριο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νομοθεσία του πρόσφυγε πρέπει να διευρυνθεί για την υποδοχή του ξένου. Και είστε έτοιμοι να το κάνετε, δηλαδή. Από τη δική μας την πλευρά, από το Υπουργείο, ναι. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο θέμα δικό μας, είναι θέμα μιας ευρύτερης πολιτικής, την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ήθελε να συμπράξει. Υπάρχουν άλλες δράσεις που σκέφτεται να κάνει το Υπουργείο σε σχέση με τις διακρίσεις, για να έρθουν οι διακρίσεις σε σχέση με τους ΛΟΑΤ? Δηλαδή, ρωτάω, γιατί υπάρχουν μία σειρά νόμοι οι οποίοι κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε ετερόφιλα και ομόφιλα ζευγάρια. Για παράδειγμα, για αυτούς που μας ακούνε, το λέω. Ο νόμος 347 του ποινικού κώδικα προβλέπει διαφορετική ηλικία σεξουαλικής αυτοδιάθεσης για ομοφυλόφιλα αγόρια από ό,τι για ετερόφιλα, μιλώντας μάλιστα εισαγωγικά για παραφύσια ασέλγεια. Ο νόμος, άλλος ένας νόμος, ο 3304 του 2005, δεν προβλέπει την προστασία των τρανς ατόμων στο χώρο εργασίας τους. Για όλα αυτά σκέφτεστε κάποιες δράσεις? Το άρθρο 347 οπωσδήποτε θα το δει, θα το επανεξετάσει. Η Επιτροπή για ένα νέο ποινικό κώδικα, η οποία έχει συσταθεί και εργάζεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και θα τα δει όλα αυτά. Βεβαίως. Και υπάρχει, ξέρετε, άλλο ένα που μου έχουν πει διάφοροι της ΛΟΑΤΣ κοινότητας, είναι το ζήτημα της αιμοδοσίας. Δηλαδή και στον χώρο της υγείας υπάρχουν διακρίσεις, όπου άτομα τέτοια δεν απαγορεύεται να δώσουν. Υπάρχει ζήτημα στο να δώσουν αιμοδοσία. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω ασχοληθεί με το καθένα επιμέρους θέμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η κατεύθυνσή μας είναι να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην διαφορά και να μην έχουμε στη χώρα μας αδικαιολόγητες διακρίσεις. Ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, οι διακρίσεις ή ακόμα και η στέρηση της ελευθερίας με ποινές κλπ. Να αφορούν μόνο άτομα τα οποία δημιουργούν κίνδυνο συγκεκριμένο ή βλάβη σε άλλους ανθρώπους. Όλες οι άλλες συμπεριφορές πρέπει να είναι ελεύθερες. Αυτό προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή βάλετε ότι στο πολεμοσχέδιο που θα κατατεθεί θα υπάρχει και πρόβλεψη για τα ρατσιστική βία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: θα υπάρχει πρόβλεψη ότι στα γραφεία αντιμετώπιση ρατσιστικής βίας θα υπάρχει και η βία που αφορά άτομα για το σεξουαλικό του προσανατολισμό? Ναι, βέβαια. Αυτό προβλέπεται. Και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διακρίνουσα μεταχείριση. Αυτό προβλέπεται έτσι κι αλλιώς. Από πριν προβλέπεται. Α, ήδη αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα, λέτε, να πείτε. Ναι. Σημαντική από κοινωνική άποψη ρύθμιση είναι εκείνη η οποία τιμωρεί, ποινικοποιεί τις περιπτώσεις του αποκλεισμού του ατόμων με βάση την φυλή τους ή τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, σεξουαλικό προσανατολισμό, δηλαδή με βάση όλα αυτά τα κριτήρια διάκρισης, όταν τους αποκλείει από την δημόσια παροχή τροφής ή αίματος. Στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, έχουν συμμετάσχει ή θα συμμετέχουν άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας, ξέρετε, στη λογική της εμπλοκής των κινημάτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων?
Κοιτάξτε, η επιτροπή η οποία συστάθηκε τους άκουσε, νομίζω, σε αρκετές περιπτώσεις. Ήρθαν εδώ και τους άκουσε. Α, έγινε διαβούλευση με τα άτομα αυτά. Έχει γίνει. Μιλήσατε για διατάξεις των πολιτισμικών που αφορούν τον τύπο. Επειδή αυτό είναι πολύ λεπτό, ξέρετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Αφενός θα προβλέπετε ότι η αποζημίωση για δημοσιεύματα τα οποία είναι προσβλητικά θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της προσβολής και την υπαιτιότητα του δράστη, το πω έτσι. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει κατώτατο όριο, όπως υπήρχε μέχρι τώρα, και αφετέρου επανεισάγεται μία διαδικασία διόρθωσης. Οπότε, εάν ο εκδότης ή ο συντάκτης του δημοσιεύματος θα αποδέχεται να διορθώνει το δημοσίευμα, στη συνέχεια δεν θα προχωρεί η αγωγή αποζημίωσης, εκτός και αν προκύπτει ότι παρά τη διόρθωση υπήρξε μια πολύ υλική συγκεκριμένη βλάβη. Αυτό, ξέρετε, πρέπει να λάβει και υπόψη και την ελευθερία του τύπου, γιατί πολλοί μπορεί να θεωρήσουν προσβλητικό ένα δημοσίευμα που είναι απλώς πολιτική κριτική. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ρύθμιση η οποία σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε προληπτική, δεν έχει καμία σχέση με προληπτική λογοκρισία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μπορεί να υπάρχει μία διαδικασία διόρθωσης απλώς, η οποία να επιτρέπει να μην οδηγηθούμε στην δίκη και να έχουμε δικαστική εμπλοκή για αποζημίωση κτλ. Στο θέμα με το βροχαιούλι τους κρατούμενους, επειδή γίνει πολλή συζήτηση, τι ακριβώς προβλέπετε? Έχετε πει μάλιστα ότι είμαστε και πρωταθλητές στα ισόβια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το ποσοστό των ισοβίων που έχουμε είναι πάρα πολύ ψηλό. Και για το βροχαιούλι που έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση και ιδιαίτερα για άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα, όπως ας πούμε τρομοκράτες που έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατία. Κοιτάξτε, ο νόμος έχει προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να δοθεί άδεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς με το βραχιολάκι, το οποίο διασφαλίζει ότι δεν θα λάβει χώρα μία απόδραση. Έχουμε βέβαια παρατηρήσει ότι ο θεσμός αυτός δεν εφαρμόζεται αρκετά, εφαρμόζεται πάρα πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο? Και θέλουμε να διευκολύνουμε την συχνότητα της εφαρμογής. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι και απροθυμία για το βραχιολάκι, μπορεί να είναι και σχετική με τον χρόνο στον οποίο χορηγείται αυτή η άδεια, αν είναι κοντά στον χρόνο της απόλυσης, μπορεί να είναι σχετική και με τη διαδικασία της χορήγησης της άδειας. Κάνουμε εδώ μία επέμβαση για να καταστήσουμε το θεσμό αυτό πιο λειτουργικό και την εφαρμογή του πιο συχνή. Και θα φορά όλους, δεν θα γίνουν διακρίσεις απέναντι σε αυτό το πράγμα? Ναι, όλες με προϋποθέσεις βέβαια. Με προϋποθέσεις, προφανώς με προϋποθέσεις. Ναι, ναι. Σε σχέση με την παρακόλουση συγκοινωνιών κλπ. Επειδή αυτό έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από δεξιές κυβερνήσεις για να χτυπηθούν διαδηλώσεις. Τι ακριβώς εννοείται, γιατί θέλει μια διευκρίνηση? Καταρχήν δεν εννοούμε ότι κάτι θα γίνει αυστηρότερο, κάτι γίνεται υπιότερο. Δηλαδή, έχουμε μια αρκετά αυστηρή ποινή για τις περιπτώσεις όπου οι διαταράξεις της κοινωνίας οδηγούν σε κίνδυνο της ασφάλειας του ανθρώπου. Βέβαια, αν έχει προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, είναι λογικό η ποινή, πλημεληματική να είναι, αλλά πάντως σοβαρή. Ωστόσο, επειδή ο ποινικός κώδικας στο κύριο σώμα του, όχι στα πτέσματα, δεν είχε ρύθμιση για τις περιπτώσεις όπου διατάραξη συγκοινωνιών δεν προκαλεί κίνδυνο ασφάλειας ανθρώπου. Δηλαδή για τις συνηθισμένες περιπτώσεις μπλοκής στους δρόμους, εκεί ιδρύουμε μία πολύ ελαφρότερη διάταξη, θεσπίζουμε μία ελαφρότερη διάταξη με ελαφρότερη ποινή, η οποία θα επιτρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις απειλές βαριάς ποινής που υπήρχαν στο παρελθόν και θα οδηγεί σε μια πολύ πιο προσγειωμένη μεταχείριση. Και υπάρχει πρόβλημα για αυτούς που δεν πληρώνουν εισιτήριο, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα? Όχι, γι' αυτό δεν έχουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό δεν έχουμε, όχι. Εντάξει, δεν μπορεί ένα νομοθέτημα να καλύψει τα πάντα. Μελετάμε και άλλα θέματα, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει, όχι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Λεφτά Λεζιάρ για την συνεργασία. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.